Φίλες και φίλοι των καναλιών Nova Sports, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Nova Sports 2. Εδώ στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Real Madrid. Ο Παναθηναϊκός με 5 νίκες, 5 ήττες στο top 16 απέναντι στην Real που έχει 9 νίκες και μόλις μία ήττα στο top 16, η οποία έρχεται και από 5 νίκες στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός είναι σε δύσκολο φεγγάρι, θα λέγαμε, με 3 ήττες στη σειρά. Εδώ βλέπετε τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Μάλιστα, είδατε την πεντάδα της Real Madrid, όπου έχουμε μια έκπληξη. Για πρώτη φορά ξεκινάει στο top 16 ο Μπουρούσης στην πεντάδα των Ισπανών. Αυτή είναι η πέντε του Παναθηναϊκού. Ο Διαμαντίδης Σλότερ, ο Γιάνκοβιτς, ο Γκίστα και ο Μπατίστα. Βέβαια, στην Ευρωλίγκα φέτος ο Λάσο έχει ένα εντυπωσιακό 17-3. 17 νίκες και 3 ήττες, με 8-2 στην κανονική περίοδο και 9-1 στο top 16. Πάντως, συγγνώμη, Σπύρο, αποδοκιμάστηκε παίκτης της Real περισσότερο από τον Μπουρούση, ο Καμπάτζο. Για εκείνο το αεροπλανικό στο Διαμαντίδη, στο πρώτο μάτς. Για εκείνη τη λαβή την περίεργη είχε κάνει στο Καμπάσο, αν και και η Ρεάλ από την πλευρά της και ο Παίξης έχει δηλώσει πως το θέμα θεωρείται λήξαν. Λοιπόν, η μικρή του Παναθηναϊκού, η Νουβέλ Βαγκ, όλοι έξω. Λογικό, έτσι, οι μικροί παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα, παίρνουν χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Διαμαντάκος, Κόνιαρης, Λούτς και Παπαγιάννης, ουσιαλώς ο Κόνιαρης και ο Παπαγιάννης. Ο Διαμαντίδης μπαίνει προς τα μέσα, βλέπει και τον Μπουρούση μπροστά του, αναγκάζεται να βγει προς τα έξω. Παίζει τώρα πλάτη τον Γιούλε και έχει το πλεονέκτημα και με αυτό το fade away ανοίγει το σκορ 2-0. Και σε αυτό επεστήσε την προσοχή ο Μαυροβούνιος coach. Ο Μπατίστα πηγαίνει μέχρι μέσα τον Μπουρούση. 4-0 για τον Παναθηναϊκό. Μείνει μόνος τον Μπουρούση, καθυστέρησαν όμως οι Ισπανοί με τον Ρέγες. Να ταλαιπωρεί τον Γκίστο, ο οποίος κόβει όμως. Θέλει να τρέξει ο Παναθηναϊκός με τον Ρέγες να κάνει έξυπνα το φάουλ για να σταματήσει τον εφηδιασμό του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι επιβεβαιώνοντας αυτό, θέλω να σε επιβεβαιώσω τώρα. Όχι, δεν είναι. Τον Ιβάνοβιτς επιβεβαιώνεις, όχι εμένα, ναι. Ο Παναθηναϊκός θα τρέξει, αλλά θα τρέξει έτσι ακριβώς όπως είδαμε σε αυτή τη φάση, όχι άναρχα. Ούτε θα επιδιώξει τις επιθέσεις του γρήγορες εκτελέσεις, τέτοιου είδους επιθέσεις, στο 5-5. Εσείς είδατε ξανά το εντυπωσιακό κόψιμο του Γκίστε και τώρα συνδέεται ο Μπατίστα. Ξανά με το καλάθι, 4 δική του πόντι, 6-3 ο Παναθηναϊκός. Είδατε πόσο ωραία πέρασε το σώμα. Και κάτι ακόμη, η επίθεση του Παναθηναϊκού θέλει σίγουρα περισσότερη κίνηση από ό,τι στην τελευταία αυτή φάση. Εδώ ο Ρούντι παίρνει ένα φάουλ. Τώρα που χτύπησε στη μύτη. Αυτό δηλαδή ακριβώς. Μπορείς να μου πεις. Αυτό ακριβώς αυτό, ήμουν έτοιμος δηλαδή, να πω και εγώ. Η κατίνα απαξινού του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πού χτύπησε στη μύτη τώρα. Δηλαδή περίμενα να το δω το replay, γι' αυτό δεν μίλαγα. Γιατί ήμουν βέβαιος από τη ζωντανή μετάδοση ότι δεν έχει χτύπησει στη μύτη. Δηλαδή, πες μου τώρα αυτά που λένε για τον Ρούντι, ποιος έχει άδικο. Και αυτά που λέμε κι εμείς. Γίνεσαι κακός ο Ρούντι. Αλλά τεράστιος παίχτης. Εντάξει, δεν το κάνω εγώ. Παίχτης με το χαρακτήρα του Ρούντι δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Τι να το κάνω εγώ ότι είναι πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Ο Γιάνκοβιτς ταλαιπωρεί τον Ρίβερς. Το έχει το σουτάκι από εκεί ο Μαυροκεφαλίδης και το αποδεικνύει. Αν και το σκέφτηκε λίγο στην αρχή. Φερνάντες για τον Ρίβερς. Καλή άμυνα από τον Γιάνκοβιτς. Στα 4 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός κλέβει και έχει την ευκαιρία να βγάλει τον εφηδιασμό με τον Γκίστ να ύπταται και να καρφώνει. 17. Αυτή είναι η κατάσταση στα τρίποντα. Μόλις ένα εύστοχο σε 6 προσπάθειες για τις δύο ομάδες. Κανένα για τον Παναθηναϊκό στις δικές του 3. Ο Σλότερ με περιπέτεια. Η μπάλα θα πέσει στο δικτάκι. 15-13. Η Ρεάλ μαζεύει λίγο το συν 5 του Παναθηναϊκού. Ο Παπάς μέχρι μέσα με αυτή την περίτεχνη προσπάθεια που θύμισε λίγο να βάρω. Με αρκετό ύψος την μπάλα στο τελείωμα. Κινήθηκε ανάμεσα σε τρεις με Ματσιούλης που ξέρει καλά το Ολυμπιακό στάδιο και Ροντριγκές. Εδώ θα ξεφύγει ο Γιάνκοβιτς ωραία, ο ίδιος ανανεώνει την επίθεση και τελειώνει τη φάση. Ενώ τόνισε στους παίκτες του να μην ξαναδεί ελεύθερα σούτ από τους παίκτες Ρεάλ, κάτι που λύσεις και εσύ προηγουμένως για τα πολλά ελεύθερα σούτ τριών πόντων. Ο μπάσκετ παίζεται με την μπάλα συνήθως, ο Αγιόν την ξέχασε, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκδηλώσει τον εφηδιασμό. Ο Νέλσον ψηλά με το αριστερό, 23-15. Ο Παναθηναϊκός στο συν 8 για πρώτη φορά. Εντυπωσιακή ασίστα από τον Γιάνκοβιτς. Αυτά είναι τα ποσοστά στα δίποντα. Πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Ο Νέλσον στον οποίο αφήνουν χώρο και το πληρώνουν. Όχι, έρχεται ο Μαυροκεφαλίδης ξανά. Ο Αμερικανός όμως. Ακόμη ένα επιθετικό rebound για τον Παναθηναϊκό. 2 στην ίδια φάση. 5 επιθετικά rebound για τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το κλειδί και το μυστικό όλο.
Ο Φερνάντες για τρεις, κακή είναι η προσπάθειά του, δυνατά ο Φώτσης, ο οποίος θα κάνει φάουλ τώρα στον Φερνάντες, ο οποίος πάλι πιάνει το πρόσωπό του. Εν μεταξύ ο... Τα Όσκαρ δόθηκαν τα Όσκαρ. Τα πήραν άλλοι τα Όσκαρ. Εντάξει, φάουλ. Το λέω αυτό γιατί είχε τρομερή πλάκα η αντίδραση του διαιτητή, ο οποίος μετά το φάουλ που σφυρίζει, σηκώνει και τα χέρια ψηλά, είναι σαν να λέει τι να κάνω τώρα, αυτό που πέφτει συνέχεια κάτω, πιάνει το πρόσωπό του. Τώρα δεν θα του ξαναδώσουν ποτέ, έχασε δύο βολές και να λέει ο Νέλσον! Oh! Κάνει τη φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. 27-19, πάτησε γερά, κάρφωσε με το δεξί. Ετοιμάζει και τον Σλότερ ο Λάσο. Φάση που βάζει φωτιά στις κερκίδες. Ο Ροντρίγκες με υποψία βημάτων. Τα δίνουν οι διαιτητές. Ξανά παρακαλώ την προηγούμενη φάση. Από όλα τα δυνατά πλάνα και γωνίες. Εδώ κοιτάξτε, βρίσκουν αριστερό διάδρομο. Πατάει γερά στα μούτρα του Νοτσιόνι. Απίστευτο κάρφωμα. Τρομερό τελείωμα από τον Ντεμάρκους Νέλσον. Και ο πανηγυρισμός μετά. Στη συνέχεια βρίσκει το τείχος που λέγεται Μπατίστα μπροστά του ο Ροντρίγκες. Βγήκε λίγο από την ηρεμία του, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό. Και από το, αυτό όμως το ξαναφέρνει πίσω, γκολ φάουλ από τον Παπά. Και στις αλλαγές βγαίνει ο Μπατίστα όπως έγινε προηγουμένως. Ο Νέλσον βρίσκει πάλι διάδρομο ο Σλότερ για το πρώτο του Παναθηναϊκού. 32-29. Μετά από 6 άστοχα. Παπάς με τον Φερνάντες. Έχει μείνει με τον Ματσιούλης τώρα και ο Γκίστ είναι με τον Φερνάντες. Με ένα βηματάκι στο πλάι, ο Παπάς ελευθερώνεται και κάνει το 34-29. Ο Σλότερ για τον Νέλσον, ο οποίος το σκέφτηκε για λίγο. Πριτάνευσε η λογική, ο Λαουάν την πιάνει την μπάλα όμως, ό,τι δεν έκανε πριν ο Σλότερ, 36-29. Και έχουμε time out, το Παναθηναϊκός φέρνει πολύ γρήγορα τη διαφορά ξανά στο σύν 7. Με την ωραία συνεργασία του Νέλσον με τον Λαουάλ, έστω κι αν η μπάλα ήταν κάτω από το ύψος Στεφάνης, ο Λαουάλ που έχει εξαιρετικά αλτικά προσόντα, κάρφωσε για το 36-29. Σλότερ και Λαουάλ, ο οποίος κρατάει σταθερό και τελειώνει με ωραίο την μπάλα, τη φάση, 38-29. Συν 9 για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό. Ο Νέλσον βγαίνει προς τα μέσα, ο Γκίστ, ο Λομόναχος για 3, 41-34. Η λύση από τον James Γκίστ. Το έχει με νωρίες, αλλά κάτι πρέπει να ρισκάρει. Ο Γκίστ τώρα ελεύθερος για 3, το δεύτερο δικό του, τρίτο του Παναθηναϊκού στο μάτς. 44-35 στο συν 9 η πράσινη. Ο Γιάνκοβιτς κυνηγάει τον Φερνάντες, ο οποίος τον ταλαιπωρεί με τρίπλες. Ο Γιάνκοβιτς πηγαίνει και του λέει μετά ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσει την προσπάθεια να τον τραβήξει. Αλλά το είπαμε από την αρχή, Γιούλ είναι αυτός. Τώρα τους φωνάζει ο Μπελόσεβιτς κοντά του. Εδώ η συνέστηση έχει κλειδώσει. Και μετά κάνει ότι ζητάει και συγγνώμη, ότι δηλαδή κατά λάθος το κάνανε. Είναι φανερό ότι το κάνει με πρόθεση. Αυτό είναι που μπορεί να σε τρελάνει με τον Ρούντι. Ο Γιούλ στη γωνία για τον Ρέγες, 5 δευτερόλεπτα ακόμη για τη Real Madrid, η οποία θα ψάξει τραβηγμένο από τα μαλλιά σου, καθώς τελειώνει ο χρόνος. 1 δευτερόλεπτο, ο Φερνάντες έχει τελειώσει ο χρόνος, δεν υπήρξε επαφή με τη Στεφάνη για να ανανεωθεί. Λογικά θα στείλει την Real Madrid πολύ νωρίς τον πόνους. Ο Μπλουμ σε ένα από τα συνηθισμένα του σουτ, 47-36. Ο Παναθηναϊκός το συν 11 για πρώτη φορά. Έχει μείνει ο Γιάνκοβιτς πάντως με τον Ρέγες. Ο Μπουρούσης δεν μπορεί να βρει πάσα χαμηλά. Ο Γκίστ θα κλέψει 3 δευτερόλεπτα από τον Ρέγες. Αυτό είναι το τρίτο επιθετικό για τη Ρεάλ στο παιχνίδι. Έρχεται όμως ο Παπάς για να στείλει ξανά τη διαφορά στους 11, 52-41. Ο κόσμος μάθει να εκούδινε τη δική του παράσταση. Ο Μαυροκεφαλίδης είναι με τον Ρίβερς. Με το αριστερό τελειώνει τη φάση, 54-42. Ο Παναθηναϊκός διαρκώς αυξάνει το προβάδισμά του, είναι στο συν 12 τώρα.
Ο ίδιος για τρεις, δεν προλαβαίνει να βγει επάνω του ο Μπατίστα. Ο Μπουρούσης νικάει ξανά τον Μαυροκεφαλίδη. Θα κοπεί με φάουλ από τον Διαμαντίδη το τρίτο για τον αρχικό του Παναθηναϊκού. Είδες τις ζημιές των επιθετικών rebound. Δεν χρειάζεται αυτό. Λέμε, βλέπεις, με το που υπάρχει επιθετικό rebound, τι ζημιά γίνεται αμέσως. Τρίτο φάουλ ο Γκίστα από ένα επιθετικό rebound, τρίτο φάουλ ο Διαμαντίδης. Δείτε ξανά πως ανανέωσε την επίθεση ο Μπουρούσης, νικάει στη μονομαχία τον Μαυροκεφαλίδη. Έχω την εντύπωση ότι βρίσκει περισσότερο μπάλα. Την ίδια εντύπωση έχω και εγώ, ότι βρίσκει μόνο μπάλα και δεν υπάρχει και κάποιο φάουλ με το σώμα. Μπουρούσης παρηγορεί τον. Πάντως είναι ωραίο στιγμή που αυτό. Ο Μπατίστα δίνει την επιλογή στον Παπά, ο οποίος του περνάει ξανά την μπάλα. Θα τελειώσει τη φάση με ωραίο τρόπο, 56-47. Παναθηναϊκός έχει βρει και λύσεις στο παιχνίδι μισού γήπεδο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τραβήξει από τα μαλλιά ευνηδιασμούς. Πολύ έξυπνα ο Παπάς, θα βάλει ένα μεγάλο σουτ. Θα πάρει και το φάουλ. 58-47, κράτησε στην πλάτη του τον Rivers. Την ώρα που έχασε την ισορροπία του Αμερικανός, ο Παπάς έβαλε και το καλάθι. Και το πανηγύρισε όντως. Ο Νέλσον με τον Κάρολ του αφήνει χώρο. Ο συμπατριώτης του, ο Νέλσον πηγαίνοντας προς τα μέσα, δεν ρισκάρει το σούτ, αλλά αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Και αυτή την επιλογή την επικροτούν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού με ζεστό χειροκρότημα. Εντυπωσιακά ξεφεύγει με σταυρωτή ο Παπάς, 3 δευτερόλεπτα, 2 ο Μαυροκεφαλίδης, ο Νέλσον, μαγικό! 65-51! Time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Αφού δούμε πρώτα την εντυπωσιακή αυτή φάση. Κοιτάξτε τι έγινε εδώ. Είναι να σε θέλει και λίγο η μπάλα. Ο Νέλσον πιάνει την μπάλα στην αέρα και ενώ τελείωνε ο χρόνος μετράει ασίστ Μαυροκεφαλίδη. Δύο φορές, διότι παρότι φαινόταν ότι το παιχνίδι το έλεγχε ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ο μοναδικός παίκτης με την μπάλα στα χέρια που μπορεί να αλλάξει την τύχη της Ρεάλ. Ο Παπάς το κάνει να μοιάζει απλό, αλλά δεν είναι. 67-51 στους 18, ο Νίκος Παπάς με 6 στα 6 τίποτα. Είναι εντυπωσιακά ο Παπάς, 4-3 δευτερόλεπτα. Ο ίδιος πάσα στον Μπατίστα, που δεν μπορεί να καρφώσει. Απίστευτη πάσα του Παπά. Απίστευτη πάσα του Παπά, ο Παναθηναϊκός εδώ πέρα έχασε ένα καλάθι από το τίποτα, θα ήταν το καλάθι του αγώνα, δείτε εδώ. Χωρίς να κοιτάζει ουσιαστικά ο Παπάς δεν μπορεί να καρφώσει ο Μπατίστα. Με το συν 16 πάντως ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία, μπαίνει στο 4ο δεκάλεπτο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ο Γιούλο Ροντρίγκες, ο Σλότερ, ο Κάρολ και ο Νοτσιόν είναι οι 5 του Βλάσο. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Νέλσον με το αριστερό. 71-53. Ο Παπάς μέχρι μέσα. Ο Ματσιούλης κατεβάζει χαμηλά τον Μπλουμς. Καλή άμυνα. Ο Σλότερ θα κοπεί από τον Μπατίστα. Ο Γιάνκοβιτς αρπάζει την μπάλα. 8-30 ακόμη και ο Παναθηναϊκός τα κάνει όλα τέλεια σήμερα. Αμυντικά δεν φημίζεται ούτε για το βάθος της, ούτε για τις περιστροφές της, ούτε για την έφεσή της στην άμυνα και την τιμωρή. Ακριβώς λόγω της ικανότητάς του να παίζει, της τέλειας σχεδόν ικανότητας του να παίζει ένας εναντίον ενός. Ακόμη ένα στόπ για τον Παναθηναϊκό με τον Νέλσον να μπλοκάρει την προσπάθεια του Ροντρίγκες. Το Ρούντι. Που μάλλον έχει ξεχάσει λίγο ο Λάσο. Δεν είναι κακό αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ο Νέλσον για 3, 76-58. Μεγάλη βραδιά και για τον Νέλσον. Και ο Διαμαντίδης τώρα στο παρκέ με τον Γιάνκοβιτς για τον Μαυροκεφαλίδη. Αυτός ελευθερώθηκε και έκανε το 78-58. Ο Παναθηναϊκός στο σύν 20. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να γίνονται όλα αυτά. Κανένας λόγος, απολύτως. 2 δευτερόλεπτα, ο Ροντρίγκες εκτός ισορροπίας, ο Γιάνκοβιτς το rebound, ο Μαυροκεφαλίδης πέφτοντας. Βάλει και τους 7 πόντους, τους μόλις 7 πόντους που έχει η Ρεάλ. Ο Μαυροκεφαλίδης συνδέεται καλά, ξανά με το καλάθι, φτάνει τους 8. Ο Ροντρίγκες σώζει την μπάλα, τη στέλνει στα χέρια του Μαυροκεφαλίδη, με τον Γιάνκοβιτς να αλλάζουν την μπάλα σε μικρό χώρο, 82-65. Αυτά είναι παλιά.
αναβιώνουν οι μέρες του Final Four του Βερολίνου πριν από 6 χρόνια. Από τότε είναι. Ακόμη και κάποιοι παίκτες Real που τα καταλαβαίνουν γελάνε στον πάγκο. Ο Μεϊρή λες να ξέρει ελληνικά. Δεν ξέρω, πάντως κάτι θα έχει ακούσει ή κάτι θα τους έχει πει ο Μπουρούσας. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε πλάνο, είχε πάρα πολύ καλό πλάνο. Ο Κίς! Εν τω μεταξύ ο Κίς πήγε και πανηγύρισε μπροστά στον πάγκο της Ρεάλ και απειλήθηκε διπλωματικό επεισόδιο. Υπάρχει φάουλ χαμηλά και η τελευταία επίθεση δεν εγκυλώνεται για τον Παναθηναϊκό. Ανταλλάσσουν χειραψίες οι παίκτες των δύο ομάδων. 85-69, αυτό είναι το τελικό σκορ για τον Παναθηναϊκό που κάνει εξαιρετική εμφάνιση και επιτυγχάνει μεγάλη νίκη απέναντι στη Real Madrid, την υποχρεώνει μόλις στην δεύτερη της ήττα στο Top 16 και παίρνει ο ίδιος την έκτη δικιά του νίκη. Και για το πρακτικό της υπόθεσης να πούμε ότι με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός στην ουσία κάνει το άλμα, δεν κάνει απλά το βήμα, κάνει το άλμα για την πρόκριση. Ακόμη χρειάζεται τη νίκη με την Άλμπα, αλλά νομίζω ότι με μία νίκη την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία επί της Γκαλατά και με μία νίκη εδώ στο ΟΑΚΑ αμέσως μετά επί της Άλμπα τελειώνει με την υπόθεση πρόκρισης και μπορεί ενδεχομένως να βλέπει και το πλασάρισμά του μέχρι την τρίτη θέση. Αυτό δεν είναι τη στιγμή πάντως να το κουβεντιάσουμε. Ο Μπουρούσης το έχει κάνει και άλλες φορές. Έχει μιλήσει με φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Πήγε να το κάνει και τώρα. Εκεί στιγμή πριτάνευσε η λογική. Πάμε στον Σπύρο Δημολίτσα. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Ιβάνοβιτς. Mr. Ivanovic, you needed this victory, correct? Your players did everything correct.